ώρα είναι 7:30. Ξεκινήσαμε να πάμε μια βόλτα μέχρι τη γέφυρα της Αμπηλιάς. Να δούμε αν ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της, αυτή που είχε ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης όταν είχε επισκεφτεί την πόλη των Φαρσάλων την 5η 30 Μαΐου του 2024. Είχε πει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η γέφυρα σε 2 μήνες θα είναι έτοιμη. Θα πάμε να δούμε τώρα σε ποια φάση βρίσκεται. Η οποία γέφυρα θα είναι 100 μέτρα μήκος και 8 μέτρα πλάτος.
φτάσαμε στο χωριό Αμπελιά. Εδώ υπάρχει μία ταμπέλα, όπως βλέπετε, προσοχή, εκτελούνται έργα. Έχουμε και τα τηλέφωνα τώρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Παρακαλώ. Έλα, πια πες μου. Κλείσε τώρα, είμαι σε αυτό, κλείσε, γεια. Εδώ, stop. Μέχρι εδώ είμαστε. Για να δούμε τώρα, να κατεβούμε, να δούμε τι γίνεται. Να προχωρήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Ακούω ένα μηχάνημα τώρα εδώ από κάτω. Ένα γιοτάκι φεύγει. Φεύγει πέρα, ήταν από την κάτω μεριά. Για να δω.
Βλέπετε τι γίνεται. Θα κατεβούμε κάτω να δούμε. Αλλά σε ένα παράδρομο δίπλα από την άσφαλτο που είναι πάνω, που τον οποίο τον έφτιαξε προφανώς η εταιρεία για να περνάνε τα μηχανήματα και να κάνουν τις εργασίες. Τώρα απέναντι βλέπω ένα αμάξι, ένα γιοταχή, το οποίο θα περάσει. Θα φτάσουμε κι εμείς εκεί να δούμε πώς γίνεται. Αλλά εδώ είναι αυτός ο χωματόδρομος, ο οποίος περνάνε τα αμάξια. Εκτός από τα αυτοκίνητα της εταιρείας για τις εργασίες, το βλέπω κατεβαίνουν και γιοταχή. Ήδη ένα τώρα είναι μπροστά, έρχεται κι άλλο πίσω βλέπω. Βέβαια τώρα δεν έχει νερό και περνάς κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ήδη βλέπετε το ένα βγήκε. Σιγά σιγά, από το να πηγαίνεις γύρω γύρω τα χωριά είναι καλύτερα. Εδώ καθυστερείς 5 λεπτά, όχι μισή ώρα που πηγαίνεις από την άλλη μεριά. Σιγά σιγά, εδώ χωματόδρομος έχει. Πέρασε το ένα, τώρα θα βγει και το άλλο, ήδη. Ήδη σιγά σιγά έτσι. Ορίστε, περνάνε. Ήδη βλέπετε υπάρχουν μηχανήματα της εταιρείας. Θα πάμε κάτω εκεί που περνάει το νερό, αυτό το λίγο που έρχεται. Αυτή είναι η γέφυρα της Αμπηλιάς. Όπως το έχουμε πει πολλές φορές, που Σεπτέμβριο στο 23 εκείνα τα νερά την έκανε σε αυτή την κατάσταση. 10 μήνες τώρα και είναι... Βλέπω έρχεται κι άλλο αμάξι πίσω τώρα. Εδώ. Αυτό είναι το νερό που τρέχει, περνάνε άνετα τα αμάξια. Εδώ, εκεί είναι το κομμάτι που έχει πέσει από τη γέφυρα. Εκεί. Εδώ, βλέπει τώρα θα περάσει και ο φίλος μας. Βλέπει και σιγά σιγά. Προσέχει λίγο. Τα τώρα περάσανε δύο αμάξια κανονικά. Περάσανε δύο αμάξια τώρα. Ναι, από πάνω και από την άκρη, ναι. Δεν είναι βαθύ. Είναι δουλειά που μου βάλει. Όχι, μην τη στην αμμούδα. Όχι. Όχι. Απά, σιγά σιγά. Δεν είναι βαθύ. Έτσι, σιγά σιγά. Ορίστε. Ωραία, πέρασε μια χαρά ο φίλος. Γλίτωσε 25 λεπτά από το να κάνει το γύρο. Βλέπετε εδώ. Κάνανε έτσι αυτό το αυλακάκι γιατί θα μπορέσω να πάω από την απέναντι μεριά λίγο. Να δω πώς θα πάω. Από εδώ λίγο τώρα, δεν γίνεται.
Τα κατάφερα τελικά, ήρθα από την απέναντι μεριά, εδώ έχει πέσει τσιμέντο, έχουν ρίξει τσιμέντο. Εδώ. Κι άλλος φίλος έρχεται να περάσει. Εδώ βλέπετε τα δέντρα που έχουν, τα έχει φέρει από πάνω το ρέμα και από την άλλη μεριά. Εδώ είναι πια. Ακούω πίσω μου αυτοκίνητο κατεβαίνει. Προς Αμπελιά πηγαίνει, εννοείται. Ναι, και ο φίλος μας από Ξυλάδες τώρα κατεβαίνει, πηγαίνει για Φάρσαλα. Δεν χρειάζεται να πάει γύρω-γύρω τώρα. Από εδώ και πηγαίνει κατευθείαν. Απλώς θα μου είπε το εξής, όταν το πρωί που είναι τα μηχανήματα εδώ και δουλεύουν, δεν τους αφήνω να περάσει, να περνάνε τα αμάξια. Εγώ πιστεύω πως κάποια στιγμή θα τους αφήσουν, όταν δουλεύουν πάνω στο δρόμο, εννοείται. Περιμένεις λίγο να περάσει το μηχάνημα έτσι και σε αφήνουν. Αυτό έτσι μου είπε, αλλά αυτός είναι ο δρόμος, ο παράδρομος, ο χωματόδρομος που έγινε δίπλα από τη γέφυρα και περνάνε τώρα. Είναι σε καλή κατάσταση, εν συγκρίση με αυτό που συναντάμε πάνω στον Ασπροπόταμο. Εδώ είναι αρκετά καλός. Ο Τζέτζικας παραζηστάθηκε σήμερα. Τι γίνεται, η ώρα είναι 8 και 5. Βλέπετε τα αμάξια περνάνε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, όλα είναι μια χαρά. Έρχεται κι άλλος από κοντά, βλέπω, περνάνε. Βέβαια εντάξει, αυτά είναι αγροτικά, αλλά περάσανε και γεωταχή προηγουμένως, δεν ήταν μόνο τα αγροτικά. Βλέπετε, φεύγουν. Πάνε. Είναι η μισή γέφυρα, η άλλη μισή είναι κάτω, πεσμένη, έπεσε όλη. Από εδώ η κολόνα έφυγε και έπεσε όλο αυτό το κομμάτι, το άλλο παραμένει.
εκεί. Καταλαβαίνετε τι ορμή είχε το νερό και δεν άφησε τίποτα, τα διέλυσε όλα. Εδώ. Ολόκληρα δέντρα ξεριζωμένα ερχόταν από πάνω. Εδώ αφού βρήκε τη γέφυρα σταματήσανε. Να δούμε τώρα εδώ πως θα περάσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, εδώ κορμί δέντρων, πέτρες, πέτρες κοτρόνια ολόκληρα. Εδώ ήταν η παλιά η γέφυρα και έβγαινε απέναντι. Την γκρεμίσανε αυτή και φτιάχτηκε αυτή εδώ η καινούρια, η οποία είναι πεσμένη τώρα, καινούρια. Ένα πουλάκι εκεί βλέπω. Εδώ περνάνε άνετα τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε ορισμένα, σε κανένα 2-3 σημεία είναι γύρω στους 10 πόντους το νερό. Δεν είναι παραπάνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άνετα. Με προσοχή φυσικά. Εάν θέλεις να μην σκονιστεί το αμάξι σου, μπορείς να κάνεις το γύρο όπως πήγαινες από εκεί, από τα χωριά περνούσες, έχει βασιλικά, πολυδάμια, θες γύριζες στον Άγιο Χαράλαμπο, θες έφυγνες αριστερά, πήγαινες από Βιλιστίνο, όπως θέλεις. Από εδώ τώρα γλιτώνεις εκείνη τη διαδρομή, λέει έχει λίγο σκόνια, τι να κάνουμε. Είπα, άμα θέλεις να μην σκονιστεί, πας γύρω γύρω, άμα θέλεις, έρχεται. Εδώ περνάνε αρκετά αμάξια. Βέβαια, όπως είπα, είναι χωματόδρομος.